Τώρα. Ακόμα το ελέγχω. Απλά χθες μου χτύπησε την πόρτα. Έχω ακόμα στόχο. Δεν έχω χάσει, σου είπα, τα κιλά που θέλω. Οπότε το αντέχω. Έχω την αίσθηση είσαι η μόνη παίκτρια, η παίκτης που επίτηδες δεν τρώει. Έχεις έρθει με στόχο κανονικά. Αφού δίνω καμιά φορά στα παιδιά, δεν το πιστεύουνε. Αλλά το κάνω προσποιητά. Τι να σου πω, είναι το κλίμα μάλλον, μου έχει κόψει την όρεξη. Μια έκπληξη, Σπυροπούλου. Πράγματι. Σε κάθε επεισόδιο αυτό που λέει, δεν το περιμένεις ότι θα τα ακούσει από την Κωνσταντίνα. Πάνω σε αυτό που λέει και για το κλίμα, νομίζω όντως ισχύει. Δηλαδή, μπορείς λίγο να την καταλάβεις. Σαφώς και πεινάς πάρα πολύ, αλλά αν βλέπεις και τους άλλους να πεινάνε λίγο περισσότερο από εσένα, είσαι διατεθειμένος να δώσεις το φαγητό σου λίγο το κάτι της. Εντάξει, αναλόγως ποιος είσαι. Αν είσαι η Λάουρα, ναι. Αν είσαι ο Μπό, όχι. Εντάξει, ναι, αναλόγως αν έχεις και το στόχο να χάσεις και το κιλάκι σου. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η Κωνσταντίνα αυτό με τα κιλά το λέει πιο πολύ τύπου χιούμορ, παιδί μου. Δεν θέλω να πήγε μόνο για δίαιτα. Ναι. Ας καθόταν στην Αθήνα να κάνει δίαιτα. Αυτό θέλω να πω, ότι προφανώς και είναι το χιούμορ της σε σχέση με το ότι αντέχει την πείνα, ότι και έτσι καλώς θέλω να χάσω κάποια κιλά, μέχρι να φτάσω στο στόχο μου δεν θέλω να φύγω από το παιχνίδι. Είναι σε φάση, σε κέντρο αδυνατίσματος, να το πω, η Κωνσταντίνα. Παρ' όλα αυτά, πώς σου φαίνεται η συμμετοχή.